Το νομοσχέδιο ολοκληρώνει μια πολύ δύσκολη περίοδο της χώρας μας. Μια κακοτράχαλη και δύσβατη περίοδο. Μια περίοδο στην οποία η Ελλάδα καταδικάστηκε σε πολλαπλή χρεοκοπία από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Τις κυβερνήσεις αυτές που πολλά στελέχη τους σήμερα προσπάθησαν να δυναμητήσουν με αντικοινοβουλευτικό τρόπο τη συζήτηση και να παρεμποδίσουν τη συζήτηση αυτού του νομοσχεδίου, εμποδίζοντας ουσιαστικά τη χώρα μας να φτάσει στην αξιολόγηση. Στο τέλος, μια διαδρομή χρέους που οι ίδιοι την έχουν καταδικάσει τα τελευταία χρόνια. Δεν αντέχουν προφανώς την πλήρη τους αποκαθήλωση. Χρεοκόπησαν τη χώρα. Δεν τη χρεοκόπησαν όμως απλώς την Ελλάδα. Τροφοδότησαν και τροφοδοτήθηκαν από ένα σύστημα βαθιάς διαπλοκής. Που η διαπλοκή τελικά έγινε το DNA τους. Έγινε το είναι τους. Και δεν μπορούν να ζήσουν πια χωρίς αυτή. Και προσπαθούν να αναιρέσουν την προσπάθεια των Ελλήνων να σηκώσουν κεφάλι. Να γίνουν Ευρωπαίοι, να ζήσουν τίμια και να προοδεύσουν. Γιατί ο ελληνικός λαός ένιωσε στο πετσί του τι σημαίνει διαπλοκή της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Και το ένιωσε και στην τσέπη του. Και για να συνεχίσουν αυτό το παιχνίδι εξουσίας, στο οποίο είναι πάρα πολύ ικανοί, το ομολογώ, επένδυσαν σε μια νέα χρεοκοπία. Στενή παρένθεση. Και δεσμεύτηκαν ότι θα φύγουν για τη χώρα. Γιατί δεν θα υπάρχει κυβέρνηση και θα καταστραφεί η Ελλάδα. Όμως μένουμε Ελλάδα. Είμαστε εδώ και προοδεύει η Ελλάδα. Δεν τους αρέσει. Δεν βολεύονται. Τα κοστούμια δεν τους κάνουν γιατί δεν είναι υπουργικά. Και αν δεν είναι υπουργικά, δεν τακτοποιούν τη διαπλοκή την οποία υπηρέτησαν τόσα χρόνια. Όμως η χώρα ευτυχώς άντεξε. Και άντεξε χωρίς αυτούς. Και αυτό είναι ένα καλύτερο νέο. Είναι το καλύτερο αποτέλεσμα. Σήμερα όμως δεν συζητάμε για ένα εύκολο νομοσχέδιο. Είναι ένα δύσκολο νομοσχέδιο το οποίο εμπεριέχεται απόλυτα και πλήρως στη συμφωνία που ψηφίσαμε και ψηφίσατε τον Αύγουστο στη Βουλή. Ας σκεφτούμε όμως γιατί υπήρξε αυτή η συμφωνία. Θυμάστε το λότο, το τζόκερ του Τσακαλώτου. 25% μείωση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Ταυτότητα, υπογραφή, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. 28% ανεργία, υπογραφή, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. 33% φτώχεια, υπογραφή, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Γι' αυτό το λόγο φτάσαμε στη συμφωνία. Γιατί υποθήκευσαν, χρεοκόπησαν και αποδιάρθρωσαν τη χώρα. Για ποιο λόγο? Γιατί η μόνη αξία πλέον της πολιτικής τους ήταν η επανεκλογή, η καρέκλα. Η κυρία Μπακογιάννη από το βήμα αυτό, λίγο προηγουμένως, ήταν ξεκάθαρο τι εννοεί. Με κατηγόρησε ότι αγωνίζομαι για τον κοινοβουλευτικό μου ρόλο για την καρέκλα. Αυτό είναι το κριτήριό σας. Έτσι διαβάζετε την πολιτική. Μόνο η καρέκλα σας ενδιαφέρει. Εμείς για το λαό όμως κάνουμε πολιτική. Δεν κάνουμε για την καρέκλα που μάθατε εσείς. Και τελικά ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής, αυτού του θεάτρου που παίζουν και σήμερα εδώ? Υπέρμετρος δανεισμός, καταστροφή της παραγωγικής βάσης της χώρας, ανεργία, ημέτερη, κουμπάρι, δομημένα ομόλογα, κελπνό κύριε Γεωργιάδη, κελπνό, σύστημα προμηθειών στη δημόσια υγεία, σπατάλη, σπατάλη, σπατάλη. Κολλητιλίκια και καθαίρεση όλων των γενικών διευθυντών μέσα σε ένα βράδυ από τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτή είναι η αξιοκρατία η οποία είχατε. Siemens, Αγροτική Τράπεζα, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Παπασταύρου, λίστες, Panama Papers, όλοι μέσα ήτανε. Εμείς λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Να μην παλέψουμε? Προφανώς θα κάνουν προβοκάτσιες για να καλύψουν το δικό τους παρελθόν και να ξαναγυρίσουν στην εξουσία. Εδώ πέρα από τον έστω δημοψήφισμα προσπαθήσαν να υπονομεύσουν τη διαπραγμάτευση της χώρας. Εδώ και 15 μήνες διαπραγματευόμαστε, αλλά έχουμε την Τρόικα εσωτερικού η οποία προσπαθεί να κόψει τα πόδια των Ελλήνων, όχι της κυβέρνησης. Αμφισβήτησαν την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Αμφισβήτησαν την Eurostat. Αμφισβήτησαν τα στοιχεία, τη συμφωνία του έκτακτου Eurogroup με μόνο σκοπό πιο να αμφισβητήσουν τη χώρα. Κατηγόρησαν τους Ευρωπαίους για ένοχη υποστήριξη της κυβέρνησης. Είναι δυνατόν αυτό να είναι εκπροσώπηση στην Ελληνική Βουλή και να έχουν το θάρρος να μιλάνε, το θράσος να μιλάνε μέσα εδώ? Είναι γεγονός ότι ζήσαμε πολλαπλούς και επικίνδυνους εκβιασμούς και πάρα πολλά ψέματα. Όμως προσέξτε, στο τέλος του 2014 η χώρα είχε αποτύχει σε αξιολόγηση, είχε 20 δισεκατομμύρια μπροστά της και κατέληξε παρά τους εκβιασμούς, τα capital control, την πλήρη αποδιάρθρωση παραγωγής, γιατί δεν είχαμε διαπραγματευτούμε μια οικονομία που υπάρχει, να καταλήξουμε σε μια συμφωνία επώδυνη για μας. 5,4 δις προσαρμοσμένη περίπου ένα δις το χρόνο, η οποία όμως είναι πολλαπλώς καλύτερη γιατί έχει μέσα και το χρέος και τις πληρωμές του δημοσίου και τροφοδοτεί πλέον
πλέον την αγορά με το πακέτο Juncker, με το ΕΣΤΟ, με τον αναπτυξιακό νόμο, με την ποσοτική χαλάρωση και έχει πλέον η ελπίδα η Ελλάδα σε ένα δύσκολο δρόμο που την είχατε καταδικάσει εσείς. Σας ενοχλεί ότι υπάρχει προοπτική της χώρας. Σας ενοχλεί ότι ξεφύγαμε το χρέος. Αλλά υπάρχει και το ψέμα. Το ψέμα που λέει παραδείγματος χάρη ότι παρότι η χώρα μας επιτρέψει να ολοκληρώνει, κύριε Πρόεδρε, έχει 3 στα 5 μέλη του Ταμείου Περιουσίας και δεν είναι Ταμείο Πώλησης όπως είχατε κάνει μέχρι τώρα εσείς, είναι Ταμείο Αξιοποίησης κατά γαλλικά πρότυπα, χωρίς ιδιωτικοποίησης. Τι κρύβεται? Ότι το ελληνικό κράτος έχει δικαίωμα βέτο στους 2 εκπροσώπους της μειοψηφίας. Το ξέρω. Το κρύβεται βέβαια αυτό. Γιατί μάθετε να λέτε ψέματα. Παρουσιάσατε με την ομιλία σας εδώ ότι έχει 7.500 σελίδες το νομοσχέδιο. 292 είναι οι σελίδες. Διαβάζονται άνετα βέβαια και θα τις διαβάσουμε γιατί εμείς θα τιμήσουμε την ψήφο των πολιτών για την εκπροσώπηση. Εσείς μάλλον δεν θα το διαβάσετε όπως συνηθίσατε. Γι' αυτό λέτε ότι είναι πάρα πολλές σελίδες. Να πω όμως και κάτι άλλο ως παράδειγμα και επιτρέψτε μου, κύριε Μοιρά, είστε εδώ. Ακούμε και κροκοδίλια δάκρυα για τους παραγωγούς. Και ακούτε, και είναι πολύ καλό γιατί έχω τη δυνατότητα να σας καταθέσω κάτι επίσημα, θα το δείτε. Πλήττεται, λέει, η ελληνική ζυθοποιία και η ελληνική παραγωγή από το νομοσχέδιο. Να σας διαβάσω λοιπόν την ανακοίνωση του Συνδέσμου Μικρών Ανεξάρτητων Ζυθοποιών Ελλάδος, που εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την απόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει το φόρο 3% επί του ζήθου, καθώς δίνεται επιτέλους λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα. Σχετικά με τις αυξήσεις συντελεστών, αντιλαμβανόμαστε ότι οι κρίσιμες στιγμές που περνάει η πατρίδα επιβάλλουν την υιοθέτηση μέτρων, αλλά η αύξηση του τελεστή επιμερίζει κατά τρόπο αναλογικό και δίκαιο τα πρόσθετα βάρη, στα οποία καλείται να ανταποκριθεί ο κλάδος μας και συμφωνούν με αυτή την επιλογή. Το καταθέτω γιατί έχετε κάνει μία σπέκουλα και μία τρομολαγνία και τρομοκρατία ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες διαφωνούν. Εδώ πέρα βλέπετε λοιπόν, και σας το καταθέτω γιατί είναι ο σύνδεσμος που είχε έρθει εδώ όταν συζητήσαμε για το πρόσθετο τέλος στις ηθοποιίες. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε, θα το πούμε βέβαια στη συζήτηση κατά άρθρων, είναι το νομοσχέδιο έχει πάρα πολλά άρθρα τα οποία δεν είναι αρνητικά, έχουν και θετικά στοιχεία. Να πω παραδείγματος χάρη τα θέματα του ΑΔΜΙΕ, γιατί τα κρύβετε? Ότι εμείς είμαστε αυτοί που διαπραγματευτήκαμε και το σώσαμε. Την προστασία κατά 93% της πρώτης κατοικίας, γιατί το κρύβετε? Το ότι γλιτώσαμε 3,6 δις που θέλανε να μας επιβάλλουν οι διαπραγματευτές, οι εκβιαστές του Απριλίου, επειδή εμείς προτείναμε τη δημοσιονομική προσαρμογή που έχει έτσι κι αλλιώς όλη η Ευρώπη, γιατί το κρύβετε? 3,6 δις κερδίσαμε για αυτή την κυβέρνηση και για αυτό το λαό. Υπάρχει διέξοδος. Η διέξοδος αρχίζει να φαίνεται. Προφανώς έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε. Θα την κάνουμε χωρίς εσάς. Δεν ανησυχούμε και δεν βοηθήσατε μέχρι τώρα τη χώρα καθόλου. Ολοκληρώσατε. Ξέρουμε ότι υπάρχει σημαντική προσπάθεια η οποία γίνεται από όλους τους Έλληνες και πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια γιατί η χώρα μας έχει υποχρέωση να προχωρήσει. Δεν κινδυνεύουμε από κόφτες, δεν κινδυνεύουμε από ιδιωτικοποιήσεις, κινδυνεύουμε από μια αντιπολίτευση που κάνει μόνο μικροκομματική σκοπιμότητα και ψεύδεται. Λοιπόν, εμείς όμως έχουμε υποχρέωση να δουλέψουμε σύμφωνα με την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Σας ευχαριστώ. Ούτε ο Κασιδιάρης να ήσουν. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, μην λέγω τέτοια πράγματα. Λοιπόν...